Ήταν απόπειρα ληστείας, η οποία ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας, που θέλω να πω και δημόσια ευχαριστώ για το πόσο γρήγορα βρέθηκαν στην πολυκατοικία μας και ήταν και πολύ αργά το βράδυ. Μένει σε κεντρικό σημείο? Όχι. 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 Ωστόσο, δεν καταφέραν να σας αποσπάσουν πράγματα έτσι και συνελήθησαν και όλα σε αυτή. Ναι, δεν καταφέρανε, γιατί είχαμε βάλει συναγερμό στην αποθήκη. Mm-hmm. Είχε προνοήσει η Κατερίνα. Mm-hmm. Αλλά ο συναγερμός κατά δεν χτύπαγε. Επομένως, αυτοί μπήκανε, ανοίξανε τις τρεις αποθήκες. Και εσείς πώς τους αντιληφθήκατε αυτό το χτύπημα? Ο συναγερμός πάνω χτυπάει. Α, χτυπάει πάνω. Επομένως, δεν ακούσανε κάτω. Από λάθος δεν χτύπησε κάτω ή έτσι? Όχι, δεν υπάρχει κάτω σύρινα. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει κάτω σύρινα. Mm-hmm. Το ακούσαμε εμείς πάνω. Μας ειδοποίησαν κατευθείαν από την εταιρεία security που είναι συνδεδεμένο στον αγγελμό. Εσείς ήσασταν μέσα στο σπίτι εκείνη τη στιγμή? 4:10 το πρωί κοιμόμασταν. Α, ήταν 4:10. Κοιμόμασταν, έβλεπα και όνειρα. Και σας ξύπνησα και σας είπαν ότι. Δεν πλάκα είναι η Κατερίνα, έβλεπε όνειρα ότι μας ληστεύουν την αποθήκη. Πλάκα. Μου λέει το όλοι μας ανεπόμενο. Έλα, εσύ. Τι εννοεί? Αλέξανδρε, εσύ τι έκανε? Δηλαδή, φαντάζομαι ο άντρα του σπιτιού. Κάτσε το πάρουμε, περίμενα. Χτυπάει στον αγγελμό βασικά. Χτυπάει στον αγγελμό. Σηκώνεστε. Θεωρεί ότι έχει γίνει λάθο? Δεν μπορεί να γίνει λάθο. Λοιπόν, ξυπνάς, μαθαίνεις, θα ακούς το συναγερμό. Βλέπεις ότι είναι ο συναγερμός της αποθήκης, ευτυχώς είναι στο σπίτι σας. Έτσι, πρώτη ανακούφιση εντός εισαγωγικών. Ναι, δεν ξέρω όμως τα αντικρίσεις κάτω στην αποθήκη. Mm-hmm. Και τι γίνεται. Mm-hmm. Χτυπάει το τηλέφωνο από την εταιρεία security να δει αν έχει γίνει κάποιο λάθος, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν. Και τους λέμε ότι όχι, υπάρχει παραβίαση και το βλέπουμε, γιατί φαίνεται στο πληκτρολόγιο που, τι χτυπάει, ποια ζώνη χτυπάει. Και σε 10 λεπτά είχαν ειδοποιήσει ήδη η security την αστυνομία και σε 10 εσύ λεπτά ήταν. Εσύ έκανες κάτι, κατέβηκες κάτω ή. Το μόνο που έκανα εγώ εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, την άποψη ότι. Επειδή έχουν αγριέψει πάρα πολύ τα πράγματα και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Mm. Όσο και να κατέβεις κάτω και να είσαι εκνευρισμένος, δεν μπορείς να δεις τι θα αντιμετωπίσεις. Ναι, και πλέον είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Είχατε μεγάλες αξίες που έκανα στην αποθήκη? Όχι. Mm. Δεν είναι ότι υπήρχαν αξίες, mm-hmm. όσο ότι υπήρχαν κάποια πράγματα. Η αναστάτωση που δημιουργείται κάτω, η ζημιά στην πόρτα σου, το σοκ. Το μόνο που έκανε ήταν. Σοκ, το μόνο που έκανε ήταν ότι κοίταγα από τον μπαλκόνι έξω, mm-hmm. να δω αν φεύγει κανένας και με τι φεύγει. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που δεν έφυγε κανένας, μέχρι τη στιγμή που είδα το περιπολικό να έρχεται, και εκείνη τη στιγμή κατέβηκα εγώ, δηλαδή είχα καλέσει το ασανσέρ πάνω για να με το που του δω να κατέβω, με συνοδεία των αστυνομικών, ήξερα ότι είναι κάτω. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή, να έχουν φύγει. Εγώ έχω οπτική περιμετρικά τη πολυκατοικία, αν φεύγει τίποτα. Δεν έφυγε τώρα, σίγουρα ήταν κάτω. Και όντως ήρθαν δύο παιδιά τη ομάδα Δία, προφανώς περνάνε με περιπολικό. Του λέω πρέπει να είναι κάτω. Όντως το ένα παιδί, γιατί ήταν ένα παιδί και, μια κοπέλα, αστυνομικός, κατέβηκε κάτω, τα κινητοποίησε. Καλέσαν ανισχύσεις. Ήταν δύο αρχικά, είχαμε δει. Αλλά ο τρίτος είχε λιποθυμήσει πίσω. Τι? Γιατί ήταν πιτσιρικάς. Και όταν είδε τον ρόλο, ναι, δεν ξέρω, είχε και άσμα, δεν ξέρω τι είχε. Και ήρθαν άλλα 4-5 περιπολικά μετά, τους πιάσανε, τους ακινητοποίησαν, τους πιάσανε, τους πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα. Και όπως υποθήκη είχαν εκλέψει και άλλες αποθήκες. Άλλες 91 αποθήκες. Οι ίδιοι άνθρωποι. Εμένα εκείνη τη στιγμή η αστυνομική μου είπαν ότι ήδη σε 6. Mm-hmm. Που λέω από τα πρόχειρο που κάνανε ότι του ενός τα αποτυπώματα ήταν σε 6 αποθήκες. Okay. Λένε αυτή η σπήρα που γενικά χτύπαγε αποθήκες. Ήταν άρα σας είχαν στοχοποιήσει, πιστεύεις, ξέρουν ότι υπήρχε αποθήκες. Εσείς κλειδώνατε γενικά τις πόλεις. Ξέραν ότι υπήρχαν αποθήκες, γιατί έχουν ξαναχτυπήσει στην πολυκατοικία. Άλλες πέντε φορές. Εσάς, συγγνώμη, παιδιά, μισό λεπτό. Είχαν χτυπήσει τι διαμερίσματα? Όχι, τι αποθήκες. Και δεν είχατε πάρει μέτρα? Η Κατερίνα είχε βάλει συναγερμό. Εσύ, αλλά όσο ήταν η Κατερίνα στην πολυκατοικία αυτή και ζούσε, δεν είχε ξαναγίνει περιστατικό. Ζητήσατε πια νέα μέτρα να πάρετε για όλη την πολυκατοικία, να μπει συναγερμό στην πολυκατοικία? Στην πολυκατοικία δεν μπορεί να μπει συναγερμό. Το μόνο που έχουμε ζητήσει και πρέπει να γίνει, πιστεύω, να το καταλάβουν κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες που μένουν στους υπόλοιπους ορόφους, ότι πρέπει να μπει μια πόρτα ασφαλείας. Πάντως, Αλέξανδρε, έτσι όπως το περιέγραφες αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν εκείνοι οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή μέσα στον πανικό τους, γιατί εσύ καλείς ένα σανσέρ πάνω. Φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή ακούν ότι υπάρχει. Δεν ξέρω καν αν καταλάβανε.
Δεν ξέρω καν αν. Αν είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχει κινητικότητα, έτσι ώστε. Δεν ξέρω αν ήταν νυμφάλι πρώτα απ' όλα. Σίγουρα όμως. Γιατί στο αυτοκίνητο που μετά ψάξανε οι αστυνομικοί που το βρήκανε, βρεθήκανε και ναρκωτικές ουσίες. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν ήταν καλά τα παιδιά. Γι' αυτό ακριβώς δεν ξέρεις πώς αντιδρούν με στον πανικό. Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Δύο νέα παιδιά, δύο νέοι αστυνομικοί. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να κατέβει. Ούτε έχω μάθει να χρησιμοποιώ όπλο. Αλήθεια, σκέφτεστε καθόλου να μετακομίσετε, να πάτε κάπου αλλού. Οι σκέψεις υπάρχουν πολλές. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα δείξει. Αλέξανδρε, σε πιάσαμε από τα μούτρα έτσι λίγο, γιατί ήταν και θέμα επικαιρότητας. Ένα πράγμα, θέλω να πω μια και το θέσαμε αυτό το θέμα. Αυτό που με εξόργησε πραγματικά ήταν ότι ενώ είδα κατάθεση και είδα τα στοιχεία των Γεωργιανών αυτών που είχαν πιάσει, υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι ο ένας είχε πολιτικό άσυλο. Και λέω του αστυνομικού, τι εννοείται πολιτικό άσυλο, για να καταλάβω. Μου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ζητήσει από τη χώρα μας ότι στη χώρα του κινδυνεύει η ζωή του, άρα λοιπόν ζητάει πολιτικό άσυλο από την Ελλάδα. Και του λέω εγώ, λοιπόν. Γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Δεν ξέρω, για τον ΑΒ λόγο. Μπορεί στη Γεωργία να κινδυνεύει, γιατί δεν ξέρω γιατί. Και το δώσαμε εγώ από πού θα ζητήσω έτσι πολιτικό άσυλο. Εμείς το δώσαμε έτσι αβέρτα. Εντάξει, τώρα ναι. Είμαστε, είναι, μεγάλη, είμαστε μεγάλη καρδιά. Τελικά. Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά.